Γεια σας, γεια σας. Εύα Φόξ, αδιάν Δέλτα Χ. Ξέρω, φίλες και φίλοι του YouTube και subscribers, ότι είχα πάρα πολύ καιρό να αποστάρω ένα βίντεο. Είχα σχεδιάσει να... γιατί έκανα λέιζερ στο πρόσωπό μου και μετά από το λέιζερ να... που τελείωνε, ξέρω εγώ, τα σημάδια από το λέιζερ, να έκανε ένα βίντεο. Αλλά κάτι έγινε εκείνη την εβδομάδα, πολύ σοβαρό οικογενειακό, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Μπορεί στο μέλλον να μιλήσω. Ναι. Και δεν είχα την όρεξη και το χρόνο να ασχοληθώ με αυτό. Οπότε θα κάνω ένα βίντεο τώρα που έχω μαζέψει κάποια καινούργια προϊόντα, που έχω δοκιμάσει κάποια προϊόντα. Και θέλω να σας κάνω ένα update, μια... πώς να το πω, αναβάθμιση τώρα. Μια ενημέρωση του τι κάνω για το καθημερινό το αυγό Παρασκευό Σαββατοκύριακο μακιγιάς που διαρκεί πάρα πολλές ώρες. Μένει αναλύωτο καθ' όλη τη διάρκεια και μπορείτε να μάθετε πάρα πολλές τεχνικές και να μάθετε πολλά πράγματα για τον τύπο του δέρματού σας και πώς να κάνετε το μακιγιάζ βάσει αυτού σε αυτό το βίντεο. Οπότε, άμα θέλετε να δείτε και να ενημερωθείτε, συνεχίστε να βλέπετε. Λοιπόν, εγώ έχω ξεκινήσει με να ενυδατώνω την επιδερμίδα μου με το Mario Badescu Facial Spray. Έχω χρησιμοποιήσει και τα τρία που έχουν βγάλει, αλλά αυτή τη στιγμή το έχω χρησιμοποιήσει ή δεν θέλω να το ξαναχρησιμοποιήσω γιατί μπορεί να λερώσω και τα μαλλιά μου. Δίνει μια πάρα πολύ ωραία ενυδάτωση στο δέρμα. Το αγαπημένο μου βασικά εμένα είναι το μπλε. Το έχω αδειάσει δύο φορές γιατί έχει και βιταμίνη C, γιατί έχει λεβάντα, έχει χαμομήλι και έχει και αλόι. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στις κοκκινίλες μου, αλλά και στην ενυδάτωση και δεν μου βγάζει καθόλου σπηλιά και δεν είναι καθόλου βαρύ. Χρησιμοποιώ ως τόνερ, οπότε ναι, και για να σταθώ την επιδερμίδα μου. Όπως σας είπα, έχω βάλει ενυδατική και τα λοιπά και θα ξεκινήσω με κάτι που μάλλον θα παρεξενευτείτε γιατί δεν το έχετε δει ποτέ να το κάνω στο κανάλι μου ή μπορεί να το έχετε δει, δεν θυμάμαι. Αλλά έχω πει ότι δεν μ' αρέσει. Και είναι να χρησιμοποιήσω primer. Αυτό είναι το Prime Ten Peachy από την καινούργια συλλογή της Too Faced. Δεν είναι καινούργια. Έχει βγει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Απλά τώρα αποφάσισαν τα Sephora της Ελλάδος να τα φέρουν εδώ πέρα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο primer. Δεν ξέρω αν είναι σιλικονούχο ή όχι. Δεν το έχω ψάξει. Αλλά το άλλο που έχουν, το Hangover X, είναι μη σιλικονούχο. Και αυτό είναι Cooling Matte Skin Perfecting Primer. Και είναι infused with sweet fig cream και white peach. Το fig δεν θυμάμαι τι είναι, κάτι είχα διαβάσει. Τέλος πάντων, παίρνω μια μικρή ποσότητα και τοποθετώ από τη μέση του προσώπου μου προς τα έξω. Και προσπαθώ να το επικεντρώσω στα σημεία που θέλω να μείνει κάλυψη και να μην φύγει καθόλου το foundation από πάνω. Αυτό το primer δεν είναι πάρα πολύ matte, δεν κάνει πάρα πολύ matte την επιδερμίδα και να νιώθετε το αίσθημα του να σας τραβάει καθόλου. Επίσης αφήνει τη γυαλάδα του προσώπου, τη φυσική γυαλάδα, την ωραία γυαλάδα, όχι το λάδι, να φαίνεται ότι είναι δέρμα, ας πούμε. Και εγώ έχω παρατηρήσει ότι το make-up δεν φεύγει ποτέ από τη μύτη μου με αυτό το συγκεκριμένο primer. Και αφού το βάλω, μετά το σπρώχνω στην επιδερμίδα μου. Δεν κάνει τεράστια δουλειά για τους σπόρους, έχω παρατηρήσει. Αλλά με το που βάλετε το make-up θα δείτε ότι εξαφανίζονται τότε οι πόροι, όχι κατευθείαν με το που το βλέπετε. Ύστερα θα πάρω ένα προϊόν από τη Make-up Revolution που το έχω χρησιμοποιήσει ξανά. Ούτε έχω χρησιμοποιήσει, που είναι η δεύτερη φορά που το παραγγέλνω, γιατί την πρώτη φορά που μου το φέρανε είχε σπάσει. Και αυτό είναι το Liquid Highlighter. Είναι στην απόχρωση Euphoric Gold. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, θα το δείτε. Δεν είναι πάρα πολύ χρυσό, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ... Ναι, δεν είναι πάρα πολύ χρυσό. Είναι ακριβώς αυτό που... Είναι ακριβώς αυτό το χρώμα της γυαλάδας που βγάζει το δέρμα. Να μπορείτε να δείτε ότι με το που το κάνω blend είναι σαν να μην φαίνεται ότι το είχα βάλει και δίνει μια πάρα πολύ ωραία γυαλάδα στο πρόσωπο. Αυτό να σας πω ότι με το που σεταριστεί, από μόνο του σετάρετε αυτό, δεν κουνιέται καθόλου. Και έχω παρατηρήσει ότι το make-up που τοποθετώ πάνω ακριβώς από εκείνο το σημείο που έχω τοποθετήσει αυτό το προϊόν, επίσης δεν φεύγει, είναι σαν να κρατάει τα πάντα, σαν μια βάση, ας πούμε.
είναι, θα μπορούσε να πει, ότι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ντουπ των cover effects, το, πώς λέγονται, highlighting drops αυτών. Αλλά πιστεύω αυτό είναι λίγο πιο φυσικό. Αλλά και αυτό πάει βάση και το χρώμα που θα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, εγώ τοποθετώ σε αυτά τα σημεία, ζυγωματικά, στη μύτη, στο ανοχύλος και στο πηγούνι και πάνω από το φρύδι και στην εσωτερική γωνία του ματιού, και θα βάλω ούτε μισό drop στο χέρι μου, ούτε μισό drop, τόσο, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω. Να σας πω ότι δεν έχω πάλι monitor γιατί δεν έχω καλώδιο, οπότε συγχωρέστε με αν φαίνεται κάπως παράξενο. Θα πάρω τώρα το πλέον αγαπημένο foundation από όλα τα foundation που έχω δοκιμάσει και είναι αυτό από την NARS, το Natural Radiant Longwear Foundation. Το έχω στην απόχρωση Mont Blanc, την πιο ανοιχτή πιστεύω στις αποχρώσεις της Ελλάδος που έχουμε φέρει, που έχουν φέρει. Είναι λίγο πιο ανοιχτό από εμένα και βάζω 2,5 pumps και λίγο από τη Laura Mercier που είναι πιο κίτρινο από μένα, που είναι στην απόχρωση Creme. Το κάνω ανάμιξη με το δάχτυλό μου και έχω να σας πω ότι αυτό το foundation μπορεί να είναι radiant, μπορεί να είναι λαμπερό στην ουσία, στην επιδερμίδα, αλλά δεν βγάζει λιπαρότητα καθόλου. Είναι βέβαια λίγο κρυβούτσικο, κάνει 45 ευρώ, αλλά πιστεύω ότι συγκρίνεται με το Giorgio Armani το Luminous Silk και είναι πολύ καλύτερο, μακράν καλύτερο από το Giorgio Armani. Δεν μπαίνει στις γραμμές, εξαφανίζει τους σπόρους, δεν βγάζει λιπαρότητα όπως είπα, δεν βγάζει σπυράκι ακόμα και να έχετε λιπαρή επιδερμίδα και κρατάει όλη την ημέρα. Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό που έκανα είναι ότι χρησιμοποίησα δύο διαφορετικά foundation. Το ένα απλά έβαλα ελάχιστο για να δώσω λίγο πιο ζεστασιά στο foundation, τίποτα το τρομερό για κάλυψη ή το οτιδήποτε, μόνο για το χρώμα, αλλά και τα δύο είναι εντατικά, δεν είναι τίποτα matte μέχρι στιγμής, μόνο το primer. Οπότε χρησιμοποιούμε ένα primer στις περιοχές που βγάζουμε λιπαρότητα, άμα είμαστε λιπαροί, για να μην βγάλουμε λιπαρότητα καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, και χρησιμοποιούμε ένα εντατικό foundation στο επόλοιπη επιδερμίδα του προσώπου μας για να έχουμε ένα φυσικό και πολύ πώς λέγεται, φρεσκαδούρικο αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχουμε βάλει και τα drops από τις Makeup Revolution το highlighter, οπότε αυτό δίνει μια παραπάνω γυαλάδα, εσείς δεν είναι ανάγκη να το κάνετε αυτό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιο πριν, ας πούμε, τη Strobe Cream της MAC που αυτή την έχω τελειώσει και δίνει απλά μια, είναι στην ουσία μια εντατική που έχει μέσα πέρλες, κόκκους περλών μάλλον, που δίνουν μια ερυδίζουσα λάμψη, ένα ερυδίζον αποτέλεσμα στο δέρμα. Δεν είναι πολύ έντονο, είναι κάτι πολύ διακριτικό. Α, και οπότε μπορείτε να δείτε ότι αυτό το foundation έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη. Πάρα πολλοί το συγκρίνουν, πάρα πολλοί λένε ότι είναι, ας πούμε, το concealer, το Creamy Radiant Concealer απλά σε foundation. Και σχετικά με αυτό είναι ότι, και το σχετικά με το Creamy Radiant, Radiant Creamy Concealer μου το έδωσαν σαν δείγμα, γιατί με αγορέσαν το 45 ευρώ, σου δίνουν δώρο σε deluxe μέγεθος, deluxe μέγεθος το concealer στην απόχρωση Custard. Να πω ότι αυτό είναι, το Custard είναι πολύ σκούρο για εμένα, το χρησιμοποίησα στη μάνα μου. Είναι πάρα πολύ ενδατικό, δίνει μια πάρα πολύ ωραία φρεσκαδούμπα στο δέρμα και είναι σαν να μην φοράτε κονσίλερ, αλλά δίνει την κάλυψη και είναι πάρα πολύ άνετο. Οπότε πιστεύω ότι και αυτό αξίζει, αν και κάνει 30 ευρώ. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ίδια με το Born This Way Concealer από την Too Faced, που είναι από τα αγαπημένα μου κονσίλερ, αλλά από ό,τι ξέρετε εγώ δεν χρησιμοποιώ κονσίλερ, βασικά είστε καινούργοι, δεν το ξέρετε, σας το μάθατε τώρα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ κονσίλερ γιατί πιστεύω ότι βαραίνει την επιδερμίδα και δίνει ένα, δεν δίνει τόσο φυσικό τελείωμα στο μακιγιάζ που θα θέλουμε. Και τώρα αυτό που κάνω είναι να έχω τοποθετήσει λίγο παραπάνω
Οπότε μπορείτε να δείτε λίγο παραπάνω foundation και το έχω αφήσει στην κοκκινίλα, μόνο και μόνο για να σεταριστεί λίγο και μετά να το κάνω blend, έτσι ώστε να δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κάλυψης. Και άμα θέλετε, πάτε πίσω με λίγο παραπάνω foundation, θα κάνω εγώ αυτό τώρα, για να δώσετε λίγο περισσότερη κάλυψη σε κάποια σημεία που ίσως δεν καλύφθηκαν πριν ή ίσως είναι κάποιες αιμονές σας, δεν ξέρω. Εγώ πάντως έχω αιμονές σχετικά με το foundation. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο τελείωμα, άμα σας βολεύει να χρησιμοποιείτε σφουγγαράκια, να πιέζετε το προϊόν στο δέρμα, να το σπρώχνετε να γίνει ένα με αυτό, έτσι ώστε να βάζετε μικρά layers, στρώσεις από το μακιγιάζ, που να μην φαίνονται μετά στο τέλος cakey. Επίσης παρατηρήσατε ότι δεν έχω βάλει πάρα πολύ foundation πάνω στα βλέφαρά μου. Θα βγάλω και το παραπανίσιο που είχε μάλλον μπει, γιατί αυτό είναι που κάνει το μακιγιάζ να φαίνεται φυσικό. Το ότι να φαίνεται λίγο το φυσικό χρώμα στα μάτια από πάνω στα βλέφαρα είναι αυτό που δείχνει το make-up, ότι αυτό που δεν δείχνει στην ουσία ότι φοράτε με πολύ make-up. Δεν ξέρω, είναι προσωπικό μου αυτό. Άμα θέλετε, άμα πιστεύετε ότι και εσείς το ίδιο, wow, είμαστε soulmates, sisters. Τέλος πάντων, τώρα θα περάσω ένα προϊόν που έχετε δει πολλές φορές στο κανάλι μου. Δεν ξέρω πολλές φορές, αλλά είναι top τέτοιο προϊόν δικό μου. Το λατρεύω πάρα πολύ και το χρησιμοποιώ αυτό στην ουσία για πολύ ζεστά foundation, πολύ kitten foundation, για να τα κάνω λίγο πιο ροζουλή. Και είναι αυτό από την Dior. Το έχω στην πιο σκούρα απόχρωση. Μην φοβάστε που είναι στην πιο σκούρα απόχρωση, είναι πάρα πολύ ωραίο. Στην ουσία είναι ένα υγρό bronzer, έχει και η Nars ένα τέτοιο, το Laguna, σε υγρή μορφή. Είναι ένα υγρό bronzer που αφήνει έναν ηριδισμό στο τέλος. Λοιπόν, τώρα περνάμε σε ένα υγρό bronzer, όπως είπα, για να διατηρήσουμε αυτό το φυσικό αποτέλεσμα που θέλουμε, έτσι τη φρεσκαδούμπα, ένα ανοιξιάτικο παύλα καλοκαιρινό look. Δεν έχουμε βάλει πλέον πούδρα, δεν έχουμε βάλει μέχρι στιγμής πούδρα πλέον. Και ό,τι μπορείτε να δείτε, αρχίζει και ζεσταίνει σιγά σιγά την επιδερμίδα αυτό, χωρίς να είναι πάρα πολύ βαρύ, και αφήνει μια πάρα πολύ όμορφη και διακριτική γυαλάδα στο δέρμα, που την λατρεύω. Και το τοποθετώ περιμετρικά του προσώπου εδώ και κάνω και αυτό εδώ πέρα, το τραβάω από το μάτι προς τα πάνω, γιατί αυτό έχω παρατηρήσει ότι δίνει μια ανόρθωση κιόλας σε όλο το αποτέλεσμα. Και μετά θα δείτε πώς θα το ενισχύσουμε αυτό το botox, αυτό το ποδιχίνας. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε bronzer αν το foundation είναι λίγο πιο ανοιχτό από εμάς, αν είναι σε λάθος τόνο από εμάς, γιατί δίνουμε πίσω τη ζεστασία που χρειαζόμαστε, ή αν είναι πολύ πιο σκούρο από εμάς, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε και bronzer. Αυτό είναι προσωπικό μου, πάλι προσωπική άποψη. Και βάζω και στο πηγούνι. Και γενικά μην φοβάστε τον bronzer, γιατί είναι αυτό που στην ουσία θα δώσει πίσω τη φυσικότητα, όσο γίνεται να είναι φυσικό, full κάλυψη, αλλά φυσική full κάλυψη, αλλά τέλος πάντων. Και βάζω και λίγο στη μύτη μου, γιατί θα κάνουμε μετά και λίγες ψεύτικες φακιδούλες, είναι το new trend τώρα το δικό μου. Και άμα πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε κι άλλο υγρό bronzer, όχι, εντάξει, τοποθετούμε, αλλά εγώ τώρα δεν νομίζω ότι θέλω. Λοιπόν, το κύριο θέμα τώρα αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε όσο γίνεται δυνατόν την φρεσκάδα που υπάρχει στο πρόσωπο, αλλά και να μην δημιουργήσουμε τη λιπαρότητα, να μην αφήσουμε τη λιπαρότητα να βγει. Λοιπόν, παίρνω τώρα την αγαπημένη μου πούδρα από τη Laura Mercier, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσω οποιαδήποτε άλλη πούδρα. Δεν μου αρέσει πολύ να δείχνω τα προϊόντα, ας πούμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εσείς οποιοδήποτε προϊόν θέλετε εσείς που κάνει την εξίσου δουλειά, την ίδια δουλειά. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα γιατί έχω υποστεί ένα σοκ. Και παίρνουμε λίγη πουδρίτσα και τοποθετούμε στο χέρι μας έτσι ώστε να διαλύσουμε λίγο τα κομματάκια που έχουν δημιουργηθεί, και πάμε κάτω από το μάτι
και σπρώχνουμε την πούδρα και είναι σαν να κάνουμε τώρα ένα blend, σαν να κάνουμε blend το concealer. Αλλά στην ουσία σετάρουμε το foundation που έχουμε βάλει κάτω από τα μάτια και πάνω από τα μάτια. Κάνουμε το ίδιο και στο άλλο μάτι και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να μην πάμε σε αυτήν εδώ την περιοχή που έχει δημιουργηθεί η γυαλάδα από τα προϊόντα που είχαμε βάλει πριν. Προσωπικά στη μύτη μου βάζω πάρα πολύ πούδρα. Δεν με ενδιαφέρει να υπάρχει γυαλάδα, γιατί θα τη βάλω μετά με highlighter και επειδή κάνω contour στη μύτη μου, άμα δεν βάλω πολύ πούδρα, το foundation θα μετακινηθεί και δεν το θέλουμε αυτό και θα φαίνεται πάρα πολύ άσχημο, οπότε ναι, και γιατί έχω πάρα πολύ λιπαρή μύτη. Επίσης να σας πω ότι εγώ αποφεύγω να σετάρω το μέτωπό μου και επίσης θα σετάρουμε τα σημεία που θέλουμε την κάλυψη πάρα πολύ, εγώ σε αυτό εδώ το σημείο, ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται και επίσης θα πάρω ελάχιστη πούδρα, εσείς δεν είναι ανάγκη να το κάνετε αυτό, αλλά εμένα μου αρέσει και θα σετάρω λίγο κάτω από τον bronzer που έβαλα πριν, εδώ, για να κόψουμε λίγο τα ζυγωματικά μας και να δώσουμε ένα ωραίο εφέ, ένα snatched εφέ. Το έκανα τις προάλλες και μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, για το μέτωπο μην το βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ λιπαρό. Έχω παρατηρήσει ότι ας πούμε, άμα σετάρετε το μέτωπό σας και έχετε λιπαρή επιδερμίδα, με πούδρα το σετάρετε, μετά όταν αρχίσουν και βγαίνουν τα φυσικά έλαια του δέρματος, η λιπαρότητα, φαίνεται πάρα πολύ cakey το make-up. Και άμα όμως δεν το σετάρετε με πούδρα, παραμένει αναλύωτο όλη την ημέρα. Άμα όμως έχετε τοποθετήσει σωστά το foundation, να το έχετε βάλει, να το έχετε σπρώξει καλά στην επιδερμίδα σας. Λοιπόν, εγώ αυτό δεν χρειάζεται το καλύψω γιατί μετά θα πέσουν τα μαλλιά πάνω, οπότε δεν έχω θέμα. Τώρα θα περάσουμε στο bronzer. Θα πάρω από την Cheek Parade, πάρω το Hoola bronzer, που δεν είναι πολύ ζεστό, αλλά είναι λίγο πιο ψυχρό από το Hoola το κανονικό. Θα το πάρω με ένα ούντο, με ένα τέτοιο πινελάκι. Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιο πινελάκι θέλετε. Λοιπόν, παίρνουμε το bronzer μας και πάμε από κάτω, έτσι ώστε να μην πάμε κατευθείαν σε αυτή τη γυαλάδα που έχουμε δημιουργήσει. Και αφού πάμε τα μποναριστά, σε όλα τα σημεία που είχαμε βάλει πριν το υγρό bronzer, μετά μπορούμε, θέλουμε λίγο σιγά σιγά να αρχίσουμε να κάνουμε το blend. Αλλά πιάνουμε το πινελάκι από το τέλος και κάνουμε την ανάμιξη, έτσι ώστε επειδή έχουμε τοποθετήσει το foundation και δεν το έχουμε σετάρει σε αυτό το σημείο, δεν πρέπει να πάμε με τέτοιες κινήσεις κατευθείαν, γιατί θα κουνηθεί και δεν θα φαίνεται ωραία. Οπότε στην ουσία, αντί να σετάρουμε το πρόσωπό μας με πούδρα και να έχουμε πάρα πολλές τρώσεις από πούδρα, από bronzer, από contour, πάμε κατευθείαν με το bronzer και μετά με το contour. Άμα όμως έχετε εσείς ανάγκη από ανάγκη κάλυψης και χρησιμοποιείτε πούδρα που δίνει παραπάνω κάλυψη, αυτό το κάνετε. Δεν είναι ανάγκη να το αποφύγετε. Λοιπόν, εγώ δίνω τη ζεστασιά στο πρόσωπό μου και μην ξεχνάμε ποτέ να πηγαίνουμε στο λαιμό με πολύ, πάρα πολύ bronzer. Λοιπόν, τώρα θα πάρω το Hoola το κανονικό που είναι πιο σκούρο και θα το περάσω πάνω στα μάτια μου και θα το τραβήξω εδώ πάνω, έτσι ώστε να δώσει πάλι το lifting αυτό εφέ, αλλά και να δώσει μια πιο σκούρα απόχρωση στα μάτια μου, και θα χρησιμοποιήσω και λίγο από το Hoola στην περίμετρο του μέτωπού μου για να δώσει ένα πιο μπρονζέ εφέ. Και οπότε μπορείτε να δείτε υπάρχει ακόμα αυτή η γυαλάδα που θέλουμε και θα πάρω πάλι το πιο σκούρο μπρονζέ και θα πάω στις άκρες εδώ και μπλεντάρω. Μπλεντάρω με τις σκληρές γραμμές. Αυτό τώρα που θα κάνω, που δεν είναι ανάγκη να κάνετε εσείς, είναι να τοποθετήσω και λίγο από το Hoola και το, και θα κάνω ανάμιξη και το, με, και το σκούρο bronzer και το ανοιχτό. Θα το περάσω στη μύτη μου σαν contour, απλά θα δώσω λίγη ζεστασιά και θα πάω και πάνω από τη μύτη μου, έτσι ώστε να δώσω ένα ηλιοκαμένο εφέ στη μύτη, γιατί
όταν πέφτει ο ήλιος πάνω μας, πέφτει σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ, και μετά πέφτει στο υπόλοιπο. Οπότε ναι, και θα περάσω και λίγο από τον bronzer κάτω από τα μάτια και να συνδεθεί με το υπόλοιπο εφέ που έχουμε κάνει. Και βλέπετε ότι υπάρχει γυαλάδα ακόμα, και με το που σετάρουμε και βάλουμε και σετάρουμε με το spray και βάλουμε και το highlighter, θα δείτε πόσο τέλειο θα βγει. Λοιπόν, πάμε στο contour τώρα. Εγώ για contour χρησιμοποιώ, βασικά δεν κάνω συχνά contour, αλλά όταν κάνω θα χρησιμοποιήσω άπειρο ελάχιστο. Παίρνω μια ψυχρή απόχρωση, αυτή εδώ πέρα είναι από τη Sedan Light. Θέλετε μια απόχρωση που θα είναι γκρίζο καφέ, αλλά θα υπερτερεί το γκρι, γιατί τέτοιο χρώμα έχει η σκιά, πολύ ψυχρό. Και επειδή είναι πάρα πολύ pigmented, δηλαδή έχει πάρα πολύ καλή απόδοση η συγκεκριμένη παλέτα, παίρνω λίγο και σε αυτό το πινελάκι που είναι λίγο φουντωτό και το βγάζω στο χέρι μου, το σβήνω, έτσι ώστε να πάει κιόλας σε όλο το πινέλο και να μην έχω πάρα πολύ προϊόν, και πάω από κάτω, τα ζυγωματικά, εδώ. Μπορείτε να δείτε ότι δίνει τη σκιά που θέλουμε. Και τώρα το κόλπο, που αυτό είναι που θα ανορθώσει πάρα πολύ το βλέμμα, είναι να πάρετε το τέτοιο, να πάρετε την πούδρα, μην τη βγάλετε πολύ από το πινέλο, και πάμε κατευθείαν εδώ πέρα δημιουργώντας μια γραμμή προς τα πάνω. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχουμε δύο γραμμές που είναι παράλληλες. Θα το καθαρίσουμε λίγο εδώ πέρα με πούδρα και θα δείτε ότι στο τέλος θα αφήσει ένα πάρα πολύ ωραίο εφέ, πάρα πολύ ανορθωμένο το βλέμμα, και είναι ένα πολύ ωραίο τρίκ που χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά. Το ξέρω ότι δεν λέμε εγώ προσωπικά, η Ιωάννα μη με βρήσεις, sorry. Και πάντα μην ξεχνάμε να συνδέουμε το contour με τη μύτη και το μάτι, εδώ έτσι, γιατί αλλιώς θα φαίνεται κομμένη η μύτη μας. Looking snatched, honey, 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 oh honey. Λοιπόν, κάνω λίγο contour στη μύτη μου γιατί το χρειάζομαι. Και περνάμε τώρα στο ρουζ. Χρησιμοποιήσω ένα πορτοκαλί ρουζ γιατί δεν έχω το ρόζ μου που μου αρέσει. Αλλά το πορτοκαλί είναι αυτό που θα δώσει παραπάνω ζεστασιά. Δεν χρησιμοποιώ πολύ. Και βάζω και στο μέτωπο. Και τώρα ένα κόλπο που το έκανα πάρα πολύ παλιά είναι να πάρω την Dandelion από την ίδια παλέτα με τα bronzer, αυτή εδώ πέρα. Είναι ένα ρουζ που δεν βγάζει το ρόζ του, αλλά έχει έναν ηριδισμό. Είναι σαν translucent powder, αλλά έχει ηριδισμό. Θα δείτε ότι με το τοποθετήσω στο μέτωπό μου δίνει έναν ηριδισμό, αλλά παράλληλα το σετάρει. Απειροελάχιστο έχω βάλει, ίσα ίσα που ακούμπησα το πινέλο μου πάνω. Και το βάζω και από εδώ. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στις φακίδες. Πολλοί μου έχετε ζητήσει πώς κάνω τις φακίδες και τώρα ήρθε η ώρα να σας δείξω πώς. Καταρχάς πρέπει να πάρουμε τον bronzer μας, να βάλουμε στα σημεία που θα τοποθετήσουμε τις φακίδες, αλλά παίρνουμε και το ρουζ μας, το πορτοκαλί ρουζ κατά προτίμηση, και τοποθετούμε πάλι στα σημεία που θα βάλουμε τις φακίδες. Και εγώ αυτό που χρησιμοποιώ για τις φακίδες μου είναι πάρα πολύ οικονομικό, είναι από την Essence, είναι αυτή εδώ πέρα η παλετίτσα που έχει 4 σκιές και ένα highlighter και ένα κερί. Τα συγκεκριμένα εγώ τα χρησιμοποιώ και για τα φρύδια αλλά και για τις φακίδες, πάρα πολύ εύχριστα. Μισώ τώρα γιατί ξεχάσαμε να καθαρίσουμε στο μάτι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο μάτι εδώ πέρα. Θα πάρω την πούδρα, μια ανοιχτή πούδρα, αυτή είναι από την Kat Von D, και θα καθαρίσω εδώ. Τσακ. Τσακ. Και μπορεί να βάλω και λίγο εδώ πέρα που έχω λίγο σκούρο. Και μόλις ξυπνήσαμε. Ωραία. Λοιπόν, για τις φακίδες εγώ χρησιμοποιώ ένα πάρα πολύ λεπτό πινελάκι από τη Ζωήβα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι το 315 και παίρνω την πιο ανοιχτή απόχρωση που είναι ένα πάρα πολύ ανοιχτό καφέ και πάρα πολύ ψυχρό.
και πάω και βάζω ας πούμε τη βάση για τις φακίδες. Κάνω μικρές φακίδες εδώ και εκεί, χωρίς να σκέφτομαι που θα τις βάλω. Γιατί οι φακίδες έχουν οτιδήποτε, οποιοδήποτε σχήμα και σε οποιοδήποτε μέγεθος και οπουδήποτε. Οι φακίδες ξεκινάνε από εδώ και πάνε και λίγο στο μέτωπο και λίγο προς τα κάτω, αν είναι οι φακίδες που βγαίνουν από τον ήλιο. Αν είναι οι φυσικές φακίδες, νομίζω ότι είναι παντού. Δεν το έχω πολύ ψάξει, αλλά αυτό πιστεύω εγώ. Διορθώστε με αν είμαι λάθος. Εγώ τελευταία έχω αρχίσει να κάνω φακίδες και στη μύτη. Έχω αρχίσει τώρα τελευταία να κάνω φακίδες περισσότερο εδώ πέρα και όχι πάρα πολλές πάνω στη μύτη. Κάνω και λίγες στο μέτωπο, κάνω και λίγες στο πηγούνι. Πιο παλιά είχα κάνει μια φορά στο πηγούνι μου και ήταν σαν μουσια. Οπότε προσέξτε, μη γίνει αυτό. Κάνω επίσης πάνω στο μάτι και κάνω πάνω στα χείλη. Αυτό είναι ένα τρίκ, ας πούμε, για να δείξετε ότι όντως οι φακίδες είναι αληθινές. Και αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει κάποιες φακίδες που δεν είναι πάρα πολύ εμφανείς. Δεν φαίνονται πάρα πολύ, τέλος πάντων. Αλλά είναι η βάση που όταν βάλουμε τις πιο σκούρες, τότε θα φανούν καλύτερα και πιο φυσικές. Τώρα παίρνω ένα μίξ το πιο σκούρο καφέ. Όλα είναι ψυχρά μέχρι στιγμής. Λίγο το καφέ το τελευταίο είναι λίγο πιο ζεστό. Έχει λίγο κόκκινο μέσα. Και κάνω ένα μίξ τα δύο χρώματα. Και πάω ελαφρά, ξεκινάω πάνω από τη μύτη και μετά κατεβαίνω προς τα κάτω, γιατί οι φακίδες που είναι πάνω στη μύτη είναι οι πιο σκούρες, γιατί είναι το σημείο που χτυπάει κατευθείαν ο ήλιος. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε τις πιο σκούρες φακίδες και μετά βγαίνουμε προς τα έξω. Ξέρω ότι ή θα αγαπάτε τις φακίδες τις ψεύτικες ή θα τις μισείτε. Εγώ τις λατρεύω. Περισσότερο οι άνθρωποι με τις πραγματικές φακίδες που είναι τέλειες φακίδες και ζηλεύω και θέλω να έχω και εγώ φακίδες. Είχε ο μπαμπάς μου όταν ήταν μικρός, αλλά μετά του έφυγαν και η μάνα μου έχει φακίδες. Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν έχω. Ναι, τέλος πάντων, τις λατρεύω πάρα πολύ τις φακίδες. Και πιο παλιά έκανα contour με τις φακίδες. Φανταστείτε, έκανα εδώ πέρα, ξεκίναγα από εδώ τις φακίδες μου και ήταν κάτι που δεν μ' άρεσε καθόλου. Τώρα κάτι πιο φυσικό τώρα, ας πούμε. Να, και πάνω στο μάτι πάμε και στο φρύδι. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα να πάμε στο μέτωπο. Πάμε ελαφριά σε αυτά εδώ τα σημεία και με το ό,τι μου έχει μείνει στο πινέλο εδώ κάτω. Να θυμάστε ότι μέτωπο και πηγούνι είναι τα δύο σημεία που μπορεί να αρχίσουν να φαίνονται σαν σπυράκια αυτά, σαν σημάδια από σπυριά. Και μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε συνέχεια ή το δάχτυλο ή το σφουγγαράκι σας. Το σφουγγαράκι θα τραβήξει περισσότερες φακίδες για να τις σπρώξετε στο δέρμα. Και τώρα εγώ αυτό που κάνω είναι να γλύφω το πινέλο μου. Άμα ιδιάζετε, προχωρήστε 2 δευτερόλεπτα για να γίνει πάρα πολύ sharp. Και παίρνω μόνο την πιο σκούρα απόχρωση και ξεκινάω να κάνω μικρές φακίδες. Αυτές τις μικρές φακίδες δεν είναι ανάγκη να τις κάνω πολλές όπως οι άλλες. Στην ουσία τώρα κάναμε τη βάση, τις δύο βάσεις, την πιο σκούρα και την άλλη λίγο που να είναι ντεμή, για να τοποθετήσουμε αυτές τις φακίδες, τις πολύ λεπτές φακίδες. Μην προσπαθήσετε να έχετε συμμετρία στις φακίδες σας, όσες έχετε βάλει εδώ, να τις έχετε βάλει και εδώ και από αυτή τη μεριά, για να είναι ίσες. Άμα θέλετε κάντε το, αλλά δεν θα φαίνονται τόσο φυσικές. Οι φακίδες δεν είναι συμμετρικές, δεν έχουν συμμετρία, ξέρω εγώ, τρεις φακίδες από εδώ, τρεις φακίδες από εδώ. Οι φακίδες είναι όπως να είναι. Και τώρα το πινέλο αρχίζει και στεγνώνει και ξαναπάω με το πιο σκούρο χρώμα. Και οι φακίδες, από ό,τι μπορείτε να δείτε, είναι λίγο πιο χοντές αυτή τη στιγμή. Επίσης ξεχνάω πάντα να κάνω εδώ πέρα φακίδες και είναι πολύ παράξενο. Και τώρα παίρνουμε το πιο σκούρο ξανά, γλυμμένο, και κάνουμε 2-3 φακιδούλες εδώ και εκεί στο μέτωπο. Άμα θέλουμε, βγάζουμε λίγο προϊόν από εδώ και πάμε λίγο έτσι και έτσι. Και αυτές είναι οι ψεύτικες φακίδες μας. Τώρα θα χρησιμοποιήσω το σπρέι για να σετάρω το make-up. Δεν έχω βάλει ακόμα τα φρύδια μου, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα τα βάψω, απλά θα βάλω μια μάσκαρα. Και άμα βάλω τη μάσκαρα και ψεκαστώ, σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά πριν ψεκαστώ θα βάλω highlighter.
Εγώ χρησιμοποιώ δύο είναι τα πράγματα που χρησιμοποιώ. Είναι της Dior, το Nude Luminizer που είναι στην απόχρωση 002 ή την παλέτα του Bretman Rock με συνεργασία με τη Morphe, που τώρα υπάρχει και το U ή europe.morphe.com που σας θα φέρνουν μέσα σε 3 μέρες και τα έχει όλα σε ευρώ. Λοιπόν, αυτή η highlighter παλέτα που βγήκε τώρα πρόσφατα δεν είναι glittery, δεν έχει glitter ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ωραία, και θα ξεκινήσουμε τώρα με το να το βάλουμε. Θα πάρω την απόχρωση Baby Girl και Μάχου, την πιο ανοιχτή και την πιο χρυσή ας πούμε, γιατί έτσι θέλω να είναι η φυσική λάμψη. Έτσι η φυσική λάμψη. Δεν θα βάλω πάρα πολύ ακόμα. Λίγο. Για να υπάρχει ας πούμε σαν highlighter βάση. Γενικά χρησιμοποιούμε πολλές βάσεις μέχρι στιγμής. Με τις φακίδες, με το primer που βάλαμε, με το highlighter που βάλαμε. Αυτό πιστεύω ότι είναι το κλειδί για ένα πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ και φυσικό ας πούμε. Τώρα πάρω την απόχρωση Baby Girl που είναι πιο ανοιχτή. Τη βάλω εδώ πέρα και εδώ ό,τι έχει απομείνει, γιατί θα βάλουμε και άλλο highlighter με το που ψεκαστούμε. Εντάξει. Ψεκαζόμεθα και παίρνουμε το Ouija board, σατανιστές, και στεγνώνουμε το αποτέλεσμα για να μπουν όλα μέσα στο δέρμα. Ένα κόλπο που ήταν πολύ trend, που το έδειχνε συνέχεια η Laura Lee και ο Manny MUA, που με το που τελειώνει όλο αυτό να παίρνετε ένα σφουγγάρι ή ένα σφουγγαράκι που χρησιμοποιήσατε πριν ή το πινέλο και να πάτε κατευθείαν πάνω για να βγάλετε το κουδρέ. Εμένα πάντα μου βγάζε την κάλυψη και πάντα φαινόταν άθλιο. Οπότε ναι. Και από ό,τι μπορείτε να δείτε τώρα υπάρχει ακόμα γυαλάδα στο πρόσωπο. Δεν φαινόμαστε matte. Αλλά στα σημεία που έχουμε βάλει το primer δεν θα βγει λιπαρότητα, οπότε είμαστε κομπλέ. Και πάω πίσω με τα... όχι, λάθος highlighter πήρα τώρα. Και πάμε τώρα πίσω με τις δύο αποχρώσεις που χρησιμοποίησαμε και πριν. Και βάζουμε... Να πω την αλήθεια ότι εγώ προτιμώ τις Dior το highlighter. Αυτό όμως το Dior, το highlighter της Dior έχει μέσα λίγο glitter. Αλλά φαίνεται πολύ φυσικό στο δέρμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, έχει το glitter του, αλλά φαίνεται φυσικό στο δέρμα. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Πώς το έχει καταφέρει η εταιρεία Dior. Γιατί το Dior δεν ζει, για να το κάνει αυτό. Και παίρνω λίγο το πιο ανοιχτό και το τοποθετώ εδώ πέρα. Στο σημείο που θα φαίνεται πιο πολύ το highlighter. Highlighted for the gods, honey. Honey! Και άμα θέλουμε περνάμε και λίγο εδώ πάνω. Έτσι. Για το γιόλο. Ξέρω εγώ. Κάτι που δεν χρησιμοποιήσαμε, όχι. Κάτι που χρησιμοποιώ συχνά πάντως, που δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι να πάρω ένα rose highlighter. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τον Gumtree από Anastasia. Που αυτό απλά, άμα δεν έχετε highlighter rose, το βάζετε εδώ πέρα, στα μήλα, ή ένα highlighter που στην ουσία σας αρέσει σαν ρούζ, ας πούμε, και δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε παντού.